Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο με τον Γιάννη Κανελάκη να μας πει που είναι, γιατί ο Γιάννης πιθανόν θα αυτή τη στιγμή να προσπαθεί να μπει μέσα στην Παλαιστινή Γάζα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα όλοι εκεί στο στούντιο. Είμαστε ακριβώς στη Ράφα, ακριβώς στα σύνορα με την Γάζα, με την λωρίδα της Γάζας. Και από χθες προσπαθούμε όλοι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μπουν ούτε με το καράβι αερίων, όπως προηγουμένως αναφέρατε το ρεπορτάζ, αλλά ούτε και από το Τελαβίβ, έχουν συγκεντρωθεί όλοι εδώ και προσπαθούν να μπουν μέσα. Εδώ από τις υπηρεσίες της Αιγύπτου μας προβάλλουν διάφορες δικαιολογίες. Στείλτε μας το ένα χαρτί από την πρεσβεία, φέρουμε το ένα χαρτί από την πρεσβεία. Στείλτε μας το άλλο χαρτί από το press office του Καΐρου, φέρουμε το χαρτί από το press office του Καΐρου. Τώρα τι άλλο θα μας επικαλεστούν για να εμποδίσουν και σήμερα να μπούμε μέσα, γιατί οπωσδήποτε θα πούμε. Τώρα ποια στιγμή, ποια μέρα θα πούμε, δεν ξέρω. Είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος και μια προπαγάνδα η οποία δεν ξέρω τι τέλος θα έχει και ποια είναι η αρχή και ποιος είναι ο σκοπός. Τέλος πάντων, χθες το βράδυ να σας μιλήσω ότι έγινε βομβαρδισμός άγριος εδώ πέρα, κόλαση βομβαρδισμών στα σύνορα της Ράφας και της Αιγύπτου. Μάλιστα ακριβώς στα σύνορα εκεί στο Τελωνείο που ελέγχουν για να μπουν μέσα στη Γάζα, κάει και η περιοχή. Πετούσαν συνέχεια F-16 από τα Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη. Παράλληλα από την πλευρά της θάλασσας έριχναν από την πλευρά της όπου είναι τα ναυτικά μίδια των Ισραηλινών, έπεφταν και από την πλευρά της θάλασσας ρουκέτες. Εδώ υπάρχει μια ανησυχία στην πλευρά των κατοίκων της Παλαιστίνης, διότι προσπαθούν τώρα οι Ισραηλινοί να τους εμποδίσουν, γιατί πολλοί θέλουν να φύγουν μέσα από τη Γάζα για λόγους ασφάλειας, γιατί υπάρχει υποτίθεται κατάσταση του πυρός. Κατάσταση του πυρός όμως, ναι. Επειδή δεν έχουμε κάποια εξέλιξη τώρα το πρωί και έχουμε εδώ τον κύριο Βαγγέλη Πισία. Γεια σου, Γιάννη. Να σας δώσω μια τελευταία πληροφορία που μου μετέδωσε η αποστολή της κυρίας Ακοράφα με τον Κώστα Μπιστάνη που είναι μέσα, ότι αυτή τη στιγμή γίνονται φοβερές μάχες στήθος με στήθος στην ανατολική πλευρά της Γάζας, στην περιοχή Αλ Καράρα. Εκεί γίνονται σφοδρές μάχες και πέφτουν ακόμα νεκροί σήμερα Παλαιστίνοι. Σας ακούω. Και η Σοφία Σαγκοράφα να πούμε ότι κατάφερε να περάσει μέσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο που θα είμαστε καλύτερα. Λοιπόν, έρθουμε τώρα εδώ να καλημερίσουμε πάλι τον κύριο Πισία. Εκεί αισθανθήκατε ότι θα γίνει επίθεση από το Ισραηλινό ναυτικό, κύριε Πισία? Να πω πρώτα ότι η τελευταία σκηνή που δείξατε ήταν η ζωή μου όλη. Αυτή που δείξατε, η άφηξη στο λιμάνι της Γάζας τα τέλη του Αυγούστου του φετινού καλοκαιριού. Και να πω βέβαια ότι εδώ υπάρχει ένα χρονικό, όπως τα έλεγε ο Μαρκές, προαναγγελθέντος θανάτου να το κάνουμε εγκλήματος. Τα ξέραμε όλα. Τα στέλναν τα μηνύματα το ένα πίσω απ' το άλλο και γι' αυτό και στον δεύτερο απόπλου, ο πρώτος είχε ένα πρόβλημα, στον δεύτερο απόπλου ορισμένοι άνθρωποι κατέβηκαν, άλλοι μετά από σχεδιασμό και άλλοι γιατί κατάλαβαν τι γίνεται. Έφυγαν τα μεγάλα κανάλια, έφυγε το CNN, έφυγε το Sky News και όσοι μας χαιρέτησαν μας κλαίγανε. Εν πάση περιπτώσει, την πήραμε την απόφαση να πάμε εκεί, ξέραμε ότι τα πράγματα. Αλλά μείναμε και εμείς, μεγάλο κανάλι είμαστε. Εσείς ο Κανελάκης ήταν αυτό το πράγμα, το είπα και στο Αλτζαζίρα, το οποίο αποχώρησε την τελευταία στιγμή. Αποχωρήσανε μία ώρα πριν. Με το κεφάλι κάτω έφυγε ο δημοσιογράφος τους και είπα ότι να είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή μένει ένας Κανελάκης, μένει ο Άγγελος, ο Τσάτσης, μένει η Μελίνα, μια Ελληνίδα δημοσιογράφος, η Ελληνίδα η Χαριτάτου και βέβαια όσοι υπόλοιποι μείνανε. Είχαμε δηλαδή βασικά ελληνική κάλυψη. Βέβαια έγινε το RTL. Και προσπάθεια, νομίζω, από το Ισραήλ, από την Ισραηλινή πλευρά, έγινε ένας πόλεμος μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Εμείς η πληροφορία που δεν έγινε πόλεμος. Δεν έγινε πόλεμος. Θα έλεγα ότι έγιναν αψιμαχίες μεταξύ Ισραηλινών και Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και μεταξύ Ευρωπαϊκών Υπουργείων και μεταξύ Ευρωπαϊκών Πολιτικών Αρχών. Έχετε πληροφόρηση ότι αν αποπλέψετε θα σας τυπήσουνε? Ναι. Εμείς την απειλή αυτή τη δεχόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και στο πρώτο ταξίδι είχαν βγάλει συμβόλαια. Αν σκεφτείτε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση γνώριζε ότι αν εγώ έβγαινα στο λιμάνι της Λάρνακας, θα έπρεπε να υπάρχει και μου στείλαν αυτοκίνητο εκεί, με βάζαν σε αυτοκίνητο για να κάνω 200 μέτρα. Ένα τζιπ μαύρο στο οποίο είχαν ανθρώπους. Η ίδια η Κυπριακή κυβέρνηση είχε βάλει βατραχά ανθρώπους δίπλα στο πλοίο. Λοιπόν, ήταν αποστολή η οποία δυστυχώς όλοι το ξέρουν και όλοι το καταπίνουν. Είναι στα όρια του διεθνούς πολιτικού εγκλήματος. Όπως και αυτό που έγινε. Μας χτυπήσαν πριν 15 μέρες. 30 του Δεκέμβρη. Εμβολήσανε σκάφος που στείλαμε, τον Dignity, στα διεθνή ύδατα. Περίπου στην ίδια θέση. Ήταν πάνω η Ελένη Θεοχάρους, η Κύπρια βουλευτής. Και είχαμε πάλι φάρμακα, είχαμε κάνα δύο δημοσιογράφους, κυρίως φάρμακα και μερικούς ακόμα γιατρούς. Δεν διστάζουν σε τίποτα.
Τώρα που κατεβήκαμε, μας μοιράσανε, γιατί είναι κράτος ψεύτης. Είναι κράτος αναξιόπιστο, είναι κρατήδιο. Θα σας πω γιατί. Μας δίνουν από το λιμάνι της Λάρνακας ένα χαρτί και μας λένε ποια είναι η περιοχή. Δίνουν συντεταγμένες. Μας λένε 22 μίλια είναι η blockade area. Το παίρνουμε αυτό το χαρτί και σε χτυπάει στα 100 μίλια, μέσα στα διεθνή ύδατα. Και τώρα γύρεται ένα μεγάλο θέμα. Καλά, εμείς κάναμε αυτό το μικρό που κάναμε. Οι άλλοι, οι μεγάλοι, αυτοί που υποτίθεται εκφράζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ή τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό. Αυτοί που είναι οι κυβερνήσεις. Αυτοί που έχουν πάρει πάνω τους, υποτίθεται, να σώσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την περιοχή. Αυτοί τι θα κάνουν τώρα. Χτυπιέται πλοίο με ελληνική σημαία, με 12 Έλληνες, με άλλους 9 Ευρωπαίους πολίτες, στα διεθνή ύδατα. Τι κάνουνε, τι έχουν σκοπό να κάνουνε. Μπορεί να χτυπιέται πλοίο με ελληνική σημαία. Οι Τούρκοι δεν το κάνουν αυτό στα ελληνικά πλοία με τον τρόπο που το έκαναν οι Ισραηλινοί. Αυτούς ποιος θα τους σταματήσει. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, διότι ξεκίνησαν, υποτίθεται, ένα πόλεμο ενάντια στη Χαμάς. Είπαν ότι τα βάζουν με τη Χαμάς γιατί η Χαμάς τους απειλεί. Στρέψανε τον πόλεμό τους ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Θυσιάσανε κόσμο, κάνουν γενοκτονία. Επεκτείνουν τώρα το πεδίο των επιχειρήσεών τους. Είναι κράτος αυτό. Επεκτείνει το πεδίο των επιχειρήσεων στα διεθνή ύδατα. Δηλαδή, στρέφεται κατά της ανθρωπότητας στο Ισραήλ. Τι είδους κράτος είναι αυτό? Λέγανε παλιά το κράτος παρίας, ο Καντάφη, ο ένας ο άλλος. Αυτή δεν είναι κράτος παρίας. Εκτός νομιμότητας. Κύριε Κοέν, σε ένα πόλεμο, σε μια. Αν μου επιτρέπετε μια λέξη, ναι, μόνο, έχει σχέση με την ελληνική σημαία. Βγαίνουμε όλοι, βγαίνετε κι εσείς τα κανάλια. Κάθε φορά που δύο αναρχικοί θα κάψουν μια σημαία έξω από το Πολυτεχνείο, θα βγούμε όλοι και θα πούμε τι κάνουν, ξέρω εγώ, τα παλιόπαιδα, τι κάνουν οι κουκουλοφόροι, κάψανε μια σημαία. Η ελληνική σημαία θα τη δείτε. Την είδατε στο σκάφος. Μπορώ να σας τη δείξω την ελληνική σημαία και σε άλλες και σε φωτογραφίες. Αυτή η ελληνική σημαία απειλήθηκε μέσα στη Μεσόγειο. Σε διεθνή ύδατα. Αυτή την υπερασπιζείται το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή τη σημαία βγαίνει σήμερα ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας να την υπερασπιστεί. Το να βγει και να πει στο Ισραήλ. Τι σας έχει πει? Τι σας είπε στην κρίση? Στην κρίση πάνω, εν πάση περιπτώσει, βγήκε μια κυρία στις 2 και 4, 2 και μισή. Το βράδυ. Μετά από μια παρέμβαση, ναι, την ώρα που είχαμε την εκλογή. Την ώρα εκείνη. Βέβαια, εμείς επικοινωνήσαμε και με αυτά τα οποία μας ερχόντουσαν, αλλά και με αυτά που είχαμε στήσει. Εμείς είχαμε στήσει ένα σύστημα για να μπορούν οι φίλοι μας στο Βόλο, στην Κρήτη και αλλού να βλέπουν τουλάχιστον που είμαστε, αν βουλιάξουμε, να ξέρουν σε ποιο σημείο είναι συντεταγμένες. Από εκεί και πέρα είχαμε καταφέρει να μπορούμε να μιλάμε με αυτούς. Περάσαμε στα μεσαία, είναι δύσκολο να σε κόψει στα μεσαία. Βάλαμε πολλούς αποδέκτες, γιατί άμα σε κλείσει από εδώ, να φύγεις από εκεί, να στείλεις ένα μήνυμα, και μιλούσαμε συνεχώς. Υπάρχει και το κανάλι 16, έτσι όλα αυτά που συνέβησαν. Με το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, τι σας είπε? Λοιπόν, με το Υπουργείο Εξωτερικών μας είπανε, το τελευταίο που μας είπανε, ότι θα ειδοποιηθεί. Βλέπατε τις σκηνές, βλέπετε το κλίμα. Και θα ειδοποιηθεί ο Έλληνας, βλέπουμε συνέχεια, ναι, ο Έλληνας πρέσβης στο Ισραήλ για να κάνει διάβημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις αρχές του Ισραήλ. Εδώ πεζόντουσαν όλα μέσα σε 5 λεπτά και θα γινόταν εκείνη την ώρα το διάβημα. Αυτά σταματάνε αλλιώς. Έπρεπε να βγει προηγουμένως η ελληνική κυβέρνηση, ήξερε το εγχείρημα, μπορούσε να συμφωνεί, να μην συμφωνεί. Εμείς δεν ζητάμε η ελληνική κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά μας. Εμείς είμαστε μια ανθρωπιστική, κάναμε μια ανθρωπιστική αποστολή, είμαστε ένα είδος, ας το πούμε, ανθρώπων, οι οποίοι θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Η ελληνική κυβέρνηση όφιλε να πει, εκεί υπάρχουν Έλληνες πολίτες οι οποίοι διακινδυνεύουν και εγώ τους Έλληνες πολίτες μου τους υπερασπίζομαι στην επικράτειά μου, αλλά και εκεί όπου κινούνται νόμιμα. Εάν μπαίναμε μέσα στο κράτος του Ισραήλ για να κάνουμε κάτι, μπορούσα να πει ότι εγώ η νομιμότητά μου εκεί τελειώνει, η δυνατότητά μου παρέμβαση τελειώνει. Όχι, κύριε Κοέν, με συγχωρείτε.